Καλημέρα παιδιά. Σήμερα έχει αυτό που περιμένατε, τους τιτανοδεράστιους death. Δεν θα μιλήσω για το πόσο τους αγαπάω παιδιά. Θα προσπαθήσω να βγει μικρό όσο η πλευρά της δισκάρας που έχω βάλει να παίξει. Θα πούμε για τους πατέρες death metal παιδιά, για το death metal το ίδιο, για τον καλύτερο τραγουδιστή ever στο death metal, μεγαλύτερη φωνή, Chuck Schuldiner. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει αυτή τη φωνή, παιδιά, το feeling, τον death, δεν θα βγει από κανένα άλλο death μέσα συγκρότημα. Η καλύτερη και δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, παιδιά. Μετά δηλαδή τους death, οι obituary είναι, από μετά τους death, πιο καλύτερο συγκρότημα για μένα είναι obituary, αλλά δεν έχει σημασία. Σήμερα μιλήσουμε για death, παιδιά, death. 7 δισκάρες, 7 και τα 7, ό,τι βγάλανε ήταν αριστολογήματα, οπότε το ranking θα είναι απλά χρονολογικό. Και όχι μόνο χρονολογικό παιδιά, όπως ξέρετε η εκπομπή εδώ πέρα δεν ειδικεύεται στο progressive, δεν γουστάρω progressive παιδιά. Δηλαδή πιο progressive στο death είναι στο suffocation πάω, δεν πάω πιο progressive, δεν μπορώ. Αλλά πάμε στο ranking παιδιά, πάμε στο ranking κατευθείαν. Γιατί είναι απλά τα πράγματα, είναι απλά πράγματα. Πάμε από τον τελευταία δισκάρα που βγάλανε, σαν το Preservation, όπως λέγεται, δεν θυμάμαι καλά τον τίτλο. Λοιπόν, είναι στο νούμερο 8 παιδιά, είναι ο μοναδικός δίσκος που δεν μπορώ να ακούσω. Όχι ότι τον έχω ακούσει, τον ακούω, αλλά δεν, παιδιά με η φωνή του Τζακ, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι άσχημη παιδιά, δεν είναι άσχημη, αλλά ξέροντας ότι είναι το τέλος κοντά. Με στεναχωρεί πάρα πολύ ο δίσκος γιατί δεν μπορώ να ακούσω αυτή τη φωνή. Φαίνεται ότι δεν είναι καλά. Και αυτό έχω να πω για αυτή τη δισκάρα, παιδιά. Ότι είναι απίστευτο ο δίσκος, αλλά η φωνή του Τσακ με πληγώνει πάντα ο δίσκος. Λοιπόν, νούμερο 7. Νούμερο 8. Θα βάλω το. Πώς το λένε. Πριν το Symbolic, ποιο βγήκε παιδιά, αλλά πάμε με τη σειρά Symbolic, παιδιά, και έχετε αυτά τα τρία άλμπουμ που θα πω τώρα, Symbolic και το Individual Through Patterns. Αυτά τα τρία δισκάκια παιδιά, τα τελευταία του, δηλαδή Symbolic, Individual Through Patterns και Sound. Το Sound είπαμε είναι το μοναδικό λόγο φωνής που δεν με πληγώνει παιδιά, πληγώνομαι να τον ακούω έτσι. Πληγώνομαι να τον ακούω έτσι, απλά. Δισκάρες παιδιά, δεν τα έχω γιατί δεν είμαι τόσο το progressive. Τους λιώνω, τους δίσκους λιώνω, τους έχω ακούσει, τους έχω ακούσει, γουστάρω. Αλλά δεν τους έχω λόγω μικροπράγματα. Το άταστο μπάσο, δεν είμαι τόσο το άταστο μπάσο στο death metal παιδιά, λίγο. Δεν είναι ο ήχος μου, δεν είναι ο ήχος μου. Είναι δισκάρες βέβαια, κλασικά, δεν τα συζητάω, κάποια στιγμή να τα πάρω. Δεν είναι διαφορετικά. Αλλά όπως είναι το ranking, έτσι είναι και τα αγαπημένα μου παιδιά. Δεν χρειάζεται. Καταρχήν και 7, είπαμε από την αρχή, είναι 7 δισκάρες. Μην ψάχνουμε τώρα. Πάμε στο zoomie, παιδιά. Πάμε στο zoomie. Δεν αναλέω δίσκο που δεν είναι. Crystal Mountain, τα ξέρετε, The Philosopher. Μόνο και μόνο δηλαδή για. Πρέπει να υπάρχουν αυτοί οι δίσκοι. Και αλλά δεν σκάω 31 ευρώ για remaster άμα βγούνε, γιατί είναι ακόμα. Παίζει πανάκριβα. Και δεν τους έχω μέσα με τους δίσκους, καταλαβαίνετε έτσι, μεγαλώσαμε αυτά και κάθε δίσκος που βγάζανε ήταν ένα. Έχουν αλλάξει τα ranking, στην αρχή δεν γούσταρα καθόλου, αλλά τελικά δεν γίνεται χωρίς αυτά. Και πάμε παιδιά στο zoomie των death για μένα, δίσκους που δεν θα φύγουν ποτέ από τη δισκοθήκη μου. Χρονολογικά, αυτό που παίζει τώρα, αυτή είναι η επανέκδοση, άρα πολύ καλή δουλειά, relapse. Fluttering of Motion, παιδιά. Τελειότητα death metal στην τελειότητα του, παιδιά. Είναι όσο progressive που γουστάρω, δηλαδή δεν θέλω πιο πολύ από εδώ, παιδιά. Εδώ πέρα είναι το. Χρυσή τομή. Χρυσή τομή, μπορώ να πω. Κοίτα, spiritual είναι. Spiritual healing είναι χρυσή τομή, αλλά είναι και η παραγωγή εδώ πέρα. Είναι άπτεστο, παιδιά. Μιλάμε για ειδήσει τώρα. Ο drummer τον Σίνι και εδώ πέρα, δεν θυμάμαι το όνομά του. Γεια. Τζαζ παίξιμο, Suicide Machine, Together as One. Πρώτη πλευρά, παιδιά.
Death Metal τελειότητα. Death Metal τελειότητα. Πρώτη πλευρά δηλαδή. Flattering of Motion, Suicide Machine, Together as One, Secret Face. Αν επιβιώσεις, πας δεύτερη. Lack of Comprehension, City of Dreams, Cosmic Sea, Vacant Planets. Δεν έχουν χωρίσει μέσα κάτω κάτω Thunder, αλλά δεν πειράζει. Τη στιγμή που δεν χαλάσαν τη σειρά που είναι αυτή που είναι και το Βοκοτσάρνα στο τέλος, δεν με χαλάει. Το κομμάτι δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο φυσικά, αλλά είπαμε τι δίσκος είναι αυτός. Πολύ πλευρά παιδιά, 4 και 4 κομματάκια, 8 κομματάρες. Για πάντα, από Human, απίστευτος δίσκος. Και πάμε σε αυτό που θεωρώ εγώ καλύτερο δίσκο death metal όλων εποχών, όπως έχετε δει στο αφιέρωμα για death metal. Πρώτα αυτό είχα πάρει και αυτό παιδιά σε κασέτα μαζί με το Leprosy. Πήρα το Leprosy και μετά από μια εβδομάδα πήγα και πήρα αυτό. 88-89, κάπου εκεί. Αρρώστια από παλιά. Αυτό με κόλλησε το death παιδιά και ήταν. Και μετά ήρθαν οι Obituary. Το κάνανε το death, το κάνανε φιάλτης τελείως. Άλλη φάση. Άλλη φάση όμως παιδιά. Τώρα μιλάμε για death εδώ πέρα. Προσπαθήσω να πω τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει δηλαδή νούμερο 2, δεν υπάρχει εδώ πέρα. Δεν υπάρχει νούμερο 2 σε αυτή τη φωνή, σε αυτό το feeling, σε αυτά τα riff, σε αυτούς τους στίχους. Είναι το death metal, παιδιά. Death είναι το death metal. Σας έχω πει πως τον αγαπάω το δίσκο, δεν θέλω να ξανά. Όχι, θα τα αναφέρω όλα, παιδιά. Πρέπει να αναφέρω όλα, όλα αυτά. Living Monstrosity, Altering the Future, Defensive Personality, Within the Mind. Δεύτερη πλευρά, Spiritual Healing, Low Light, Genetic Reconstruction, Kill Experience. Το πέρα, παιδιά, είναι τελειότερο για μένα. Στο feeling. Γιατί το Human έχει κομματάκι στη δεύτερη πλευρά που και με λες να είχαμε να λέγαμε πλέμεν, αλλά εδώ πέρα παιδιά για μένα είναι τελειότητα. Για μένα είναι τελειότητα. Δεν θα αφαιρθώ τώρα ένα προς ένα κομμάτι που μπορεί να κάνεις review κομμάτιου παιδιά. Εδώ πέρα πέφτει κομμάτι προς κομμάτι που μπορεί να κάνεις review και να αναλύσεις τι λέει, που μπαίνει το solo, που η φωνή αυτή, το γρίλισμα δεν υπάρχει. Πάμε παιδιά, πάμε. Ίσως παιδιά, ίσως θα έλεγα από τους δίσκους death metal, καθαρό είμαι, καθαρός death metal όπως το ξέρουμε, γιατί και το Scream of the Gore το πρώτο, ξέρετε, έχει ακόμα thrash, είναι ακόμα thrash τέτοιο, έχει ακόμα thrash. Εδώ πέρα παιδιά όμως, εικονικό, αυτό το ροζ το άρρωστο. Πάλι καλά, η πανέκδοση την έχουν κάνει λίγο πιο το ροζ, είναι, δεν ξέρω παιδιά, το έχουν κοκκινίζει λίγο περίεργα, δεν μου αρέσει. Πάλι καλά το original, εδώ πέρα, γι' αυτό τα original παιδιά έχουν διαφορά. Underworld Flag, Forgotten Past, Leprosy, Born Dead, Leprosy παιδιά, Leprosy. Τι opening είναι αυτό, η φωνή εδώ. Left to Die, Forgotten Past, Left to Die. Ήμνη παιδιά, ήμνη. Pull the plug. Τότε οι μεγαλύτεροι μεταλλάδες τα κορυδεύαν αυτά παιδιά. Θυμόσαστε έτσι. Pull the plug, τράπε το καζανάκι λέγανε, κάνανε πλάκα. Κοίταζε την κασέτα ο αδερφός του κολλητού μου. Τότε ο μεγαλομεταλλάς με μάνογορ και τα λοιπά, χελούν και τα λοιπά και λέγανε pull the plug, τράπε το καζανάκι, χαχαχα. Τώρα βέβαια παίζει να τα σπάει αυτός με λέπρωση. Primitive wave, choke on it. Δεν πάει πιο πάνω, παιδιά. Open casket δεν πάει πιο πάνω. Δεν πάει το death. Ο ορισμός του death metal είναι αυτός, παιδιά. Ορισμός. Δεν πάει πιο. Δηλαδή. Κοιτάξτε, εξώφυλλο. Λέπρα. Λέπρα, παιδιά. Λέπρα. Terry Butler μέσα. Terry Butler. Αυτά είναι, παιδιά. Απλά. Δεν παντούμπα. Αυτό μου άρεσε το death metal. Απλά πράγματα. Απλά. Και αυτό που ακούμε τώρα έχει ξεφύγει πρακτικά μεν, αλλά αυτό είναι για μένα. Είναι ranking κανονικό παιδιά. Εκτός από ένα, μάλλον. Δεν χρειάζεται τώρα να ιδίες τώρα. Ranking τώρα, δεν υπάρχει ranking. Μιλάμε για ιστορία. Μιλάμε για το death metal το ίδιο παιδιά. Σε ένα δίσκο. Και σε συντάκι το έχω. Γιατί τον πάσο παιδιά, η παραγωγή των. Δεν έκανα γιατί τον πάσο, ο ήχος του πάσου. Okay, δεν με. Αλλά παιδιά, τι να λέμε τώρα. Zombie Ritual, Infernal Death, Denial of Life, δηλαδή, συγγνώμη, Baptist in Blood, Evil Dead, Mutilation, όλα τα κομμάτια παιδιά εδώ πέρα είναι hit, είναι ο πρώτος hit metal, δηλαδή είναι hit όλα,
Infernal, δηλαδή τι κραυγή στο Infernal Death, παιδιά, η τριπλή-διπλή. Είναι για να φρικάρει τους γείτονες. Ο πρώτος death metal δίσκος, όπως έχουμε πει, καθαρός death metal. Έχει λίγο thrash μέσα, αλλά είναι death metal, δηλαδή ακόμα και τώρα. Λίγο ήχο στον πάσο ποτέ δεν. Ποτέ το. Οκ. Αλλά παιδιά, μιλάμε για ιστορία. Ιστορία. Μόνο επιτυχίες μέσα. Και το αγαπημένο μου εξώφυλλο, θα έλεγα. Το καλύτερο εξώφυλλο death. Άνετα, άνετα. Αυτό, παιδιά, δεκάλεπτο βίντεο, λίγα πράγματα. Δεν έχουμε να πούμε για τέτοια ιστορικά πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να τα πετάξουμε. Πρέπει να τα πούμε όμως. Πρέπει να τα πούμε. Δεν γίνεται να μην πούμε για death. Ξέρετε ότι το death metal είναι εδώ μέσα. Δεν γίνεται να μην μπούμε για death τώρα. Εννοείται, θα λέγαμε κάποια στιγμή. Και αυτά, παιδιά. Να πούμε να κάνουμε κάτι άλλο μετά από death και θα επιστρέψουμε φυσικά. Έχουμε πει, θα τα κάνουμε ένα-ένα. Ό,τι δισκάτσε βγήκαν, θα τα κάνουμε ειδικά reviews όλη τη φάση. Μόνο για το death metal. Αλλά θα πάμε και σε άλλα είδη. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, καλημέρα. Τσακ Σούλντινερ. Περνάτε καλά.